Η Onda είναι ένα πολύ θρυλικό ναυπηγείο ελληνικό. Ξεκίνησε το 1962 από τον κύριο Ζέι, ο οποίος στη συνέχεια το ναυπηγείο, τα πνευματικά του δικαιώματα, τουλάχιστον για τα σκάφη και τα brand name, πουλήθηκαν στην Aria Expo, η οποία έφτιαξε το Superonda, το Magna και διάφορα άλλα πολύ μεγάλα, πολύ γνωστά μοντέλα. Εμείς το 2016 είχαμε την ευκαιρία να αγοράσουμε και τα πνευματικά δικαιώματα και τα καλούπια από την Aria Expo και να ξεκινήσουμε ουσιαστικά από την αρχή με ένα rebranding το ναυπηγείο, κάνοντας focus πλέον στα chase boats και στα tenders. Είχαμε ψάξει για αρκετό καιρό, ήταν που σκεφτόμασταν να κάνουμε ένα δικό μας ναυπηγείο. Θεωρούσαμε ότι υπάρχει δυνατότητα να προσφέρουμε κάτι διαφορετικό, ειδικά στο τομέα των μεγάλων chase boats και τα custom yacht tenders. Είχαμε διάφορες μάρκες, αλλά όταν ανακαλύψαμε ότι πωλείται το brand της Onda, μας άρεσε αμέσως αυτή η ιδέα, γιατί είναι ένα πάρα πολύ δυνατό brand name, ειδικά στην Ελλάδα, και δεν θέλαμε να το αφήσουμε να πάει χαμένο. Το βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι το brand name υπήρχε από το 1962 και ήταν ουσιαστικά το πρώτο ναυπηγείο σκαφών στην Ελλάδα που κατασκεύαζε pleasure boats πολυτελείας. Επίσης ήταν πολύ σημαντικό το γεγονός ότι σκάφη όπως το Magna ήταν σκάφη τα οποία έχουν πουληθεί στο λιμενικό, στο στρατό, οπότε έχουν απίστευτα καλή γάστρα, η αξιοπλοεία τους είναι γνωστή σε όλους. Και αυτό προφανώς, ειδικά στην ελληνική θάλασσα που το Αιγαίο είναι πάρα πολύ απαιτητικό, ας πούμε, δίνει τεράστιο benefit. Καταρχάς, το πρώτο πράγμα που κάναμε όταν αγοράσαμε το brand name ήταν να ασχοληθούμε λίγο με το rebranding σε επίπεδο εταιρικής ταυτότητας, ας πούμε, του ναυπηγείου. Και επίσης πολύ σημαντικό ήταν να βρούμε κάποιον διεθνούς φήμης designer για να σχεδιάζει καινούρια σκάφη. Το Magna, το μοντέλο, το ανασχεδιάσαμε τελείως για να ουσιαστικά να είναι current με τα σχεδιαστικά trends του 2016-2017 πλέον, όταν πήραμε το brand. Βρήκαμε την οικογένεια Mannerfeld, η οποία είναι πάρα πολύ γνωστή στο χώρο, γιατί έχουν σχεδιάσει τα περισσότερα σκάφη που έχουν κερδίσει σε αγώνες ταχύτητας στον κόσμο και μας δώσαν ένα πολύ, νομίζω, unique design language για τα σκάφη, το οποίο φαίνεται πλέον σε όλα μας τα μοντέλα. Το μεγάλο πλεονέκτημα στη συνεργασία μας με τον Ted και τον Oke Mannerfeld ήταν ότι κατάλαβαν αμέσως τη φιλοσοφία που θέλαμε να εμφυσίσουμε στο ναυπηγείο και καταφέραμε και σχεδιάσαμε γάστρες οι οποίες είναι πάρα πολύ γρήγορες και οικονομικές, το οποίο προέρχεται βέβαια από το τεράστιο know-how που έχουν στο να σχεδιάζουν αγωνιστικές γάστρες ταχύτητας, που όμως συγχρόνως μπορούσαν να μας δώσουν το στοιχείο, το luxury που θέλαμε εμείς, γιατί ουσιαστικά τα σκάφη σαν chase boats και high-end tenders σε mega yachts πολλούνται. Οπότε δεν ήταν μόνο η ταχύτητα που μας ενδιέφερε, αλλά η ασφάλεια της πλεύσης, η άνεση του χώρου μέσα και να μπορούμε να περνάμε το στοιχείο της πολυτέλειας που είναι τόσο απαραίτητο, ας πούμε, σε ένα super yacht tender. Το 2016, αφού αγοράσαμε τα πνευματικά δικαιώματα του ναυπηγείου και αναθέσαμε στους Mannerfeld να σχεδιάσουν, μας πήρε περίπου 1,5 με 2 χρόνια να ολοκληρώσουμε όλη τη διαδικασία του engineering, να φτιάξουμε τα καλούπια. Όλα μας τα καλούπια είναι φτιαγμένα σε CNC μηχάνημα.
Και σιγά σιγά από το τέλος του 17, αρχές 18, αρχίσαμε να αποκαλύπτουμε τα καινούργια μας μοντέλα. Ξεκινήσαμε με το Magna, που πλέον λέγεται 341, και στη συνέχεια βγάλαμε το Limo, το οποίο νομίζω πρώτο βγήκε το 2018, αν θυμάμαι καλά, και το 2019 το GT, το οποίο είναι βασισμένο στην καινούργια γάστρα του Mannerfeld. Ήταν σαφέστατα μια πολύ ωραία στιγμή όταν καταφέραμε να δοκιμάσουμε το πρώτο σκάφος που είχαμε κατασκευάσει. Γενικά κάθε φορά που κάνουμε launch ένα καινούριο σκάφος είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα στιγμή, πάρα πολύ ευχάριστη. Γιατί ουσιαστικά είναι κάτι που έχουμε κατασκευάσει εμείς από το μηδέν. Είμαστε εμπλεκόμεθα στο design και το engineering process 100%. Άρα είναι κάτι που είναι πολύ ωραίο να το βλέπεις, κάτι που έχεις κατασκευάσει και να βλέπεις πώς αποδίδει στο νερό, οι πλεύσεις είναι εξαιρετικές. Είναι ένα πολύ ωραίο συνέστημα. Το business plan μας βασίζεται κατά βάση στο να εξάγουμε σκάφη. Γενικά, όλα τα mega yacht στον κόσμο είναι στο Μονακό, στην Νίκαια ή στην Αμερική. Οπότε και εμείς ουσιαστικά εκεί είναι η πελατεία στην οποία απευθυνόμαστε. Προφανώς βέβαια υπάρχουν και οι Έλληνες πελάτες που είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Είναι άνθρωποι που γνωρίζουν καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον το brand της Onda, καθότι ελληνικό. Οπότε θα έλεγα είναι κάπως μοιρασμένα, βέβαια με το μεγαλύτερο βάρος να είναι στο εξωτερικό. Είμαστε πολύ περήφανοι που η Onda είναι ένα 100% ελληνικό ναυπηγείο και είναι πολύ σημαντικό, θεωρώ, όταν σε show όπως το Yacht Show στο Μονακό, όπου υπάρχουν Limo Tender που πολλούνται από 2 ή 3 ναυπηγεία στον κόσμο, τα οποία είναι κατά βάση αγγλικά ή αμερικάνικα, ερχόμαστε να παρουσιάσουμε ένα ελληνικό προϊόν, το οποίο είναι σίγουρα εισάξιο, αν όχι καλύτερο από κάποια από τα ξένα Limo Tender που υπάρχουν στην αγορά. Το κομμάτι του custom chase tender και του limo tender έχει αρχίσει να γίνεται πάρα πολύ της μόδας και πλέον το ζητάνε οι περισσότεροι διαπτήτες. Ως εκ τούτου, και επειδή υπάρχουν αρκετά σκάφη που το 10 μέτρο ή 11 μέτρο limo tender είναι πολύ μεγάλο πλέον για να μπορέσει να χωρέσει τον καράζ τους, ένα από τα πράγματα στα οποία θέλουμε να επικεντρωθούμε είναι τα πιο μικρά limo. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά limo tender μικρότερο των 10 μέτρων. Εμείς αυτή τη στιγμή σχεδιάζουμε ήδη ένα 8 μέτρο limo tender. Επίσης κοιτάμε και το θέμα της ηλεκτροκίνησης. Το πρώτο σκάφος είναι ηλεκτροκίνητο, το πρώτο 8 μέτρο limo. Βλέπουμε ότι υπάρχει πάρα πολύ αυτό το trend στην αγορά και το ενδιαφέρον από πολλούς πελάτες για ηλεκτροκίνηση. Και επίσης υπάρχει και ένα ενδιαφέρον για σκάφη τα οποία θα είναι 13-14 μέτρα και είναι πλέον μεγάλα chase boats, δεν είναι είτε ακολουθητικά ή τα αγοράζει κανείς για να τα έχει, ας πούμε, στο νησί του ή κάτι τέτοιο. Άρα σχεδιάζουμε και ένα πολύ μεγαλύτερο σκάφος από αυτά που φτιάχνουμε τώρα. Θεωρώ ότι μια στιγμή πολύ καθοριστική για την πορεία μας ήταν όταν καταφέραμε να πουλήσουμε το πρώτο limo tender. Διότι ουσιαστικά μας δόθηκε η ευκαιρία να μπούμε σε ένα κομμάτι της αγοράς το οποίο ναι μεν είναι αρκετά μικρό παγκοσμίως, όμως είναι πολύ ιδιαίτερο, είναι πολύ λίγα τα ναυπηγεία που μπορούν να ανταπεξέλθουν σε τόσο δύσκολα project. Οπότε ήταν σίγουρα μια πολύ ωραία στιγμή αυτή.
το Olympic Yacht Show είναι κάτι πραγματικά πάρα πολύ ευχάριστο. Είναι πολλά χρόνια που δεν έχει γίνει μια σοβαρή έκθεση καφών στην Ελλάδα. Οπότε όταν μάθαμε για την έκθεση αυτή ήμασταν πάρα πολύ χαρούμενοι. Ελπίζω να καταφέρουμε να την εδραιώσουμε και να την κάνουμε μια έκθεση παγκοσμίας φήμης όπως θα άξιζε σε μια χώρα σαν τη δική μας.